Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι αλλά και οι ηχθείοι έμποροι της οδού Καρτερού που βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου και αυτό γιατί χρόνια τώρα ταλαιπωρούνται από την ηχορύπανση και τη βρωμιά, καθώς οι χονδρέμποροι ψαριών μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα με τα φορτηγά τα ξημερώματα στα στενά της αγοράς όπου φορτώνουν και ξεφορτώνουν ψάρια. Αυτό το θέμα δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα γιατί οι εμπόροι πραγματικά στο ψαριών είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν μπορούν να κάνουν μια κατάσταση για αυτό το πράγμα. Θέμα γινή στα μαγαζιά για εμπόρια δεν αφήνουν κανένα γιατί ο καθένας μαγαζάτορας εδώ πέρα καθαρίζει το μαγαζί του και φεύγει. Όλο αυτό που δημιουργείται, δημιουργείται από τα μεγάλα τα φορτηγά και τα κοντέινερ. Από εκεί δημιουργείται. Μπαίνουν μέσα, στάζουν τα νερά όλα. Αν δείτε και τα πλακάκια, φαίνονται νομίζω. Από τις 1,5 ώρα και κανονικά πρέπει να έρχονται από τις 4 η ώρα, έρχονται από τις 1,5 ώρα τη νύχτα. Και μας κάνει παντού κακό εμάς αυτό το πράγμα. Μάλιστα, οι χονδρέμποροι ψαριών δεν διαθέτουν άδεια πώληση χονδρική, η οποία δίνεται μόνο σε όσου διαθέτουν καταστήματα σε αποθήκε τροφίμων. Για το λόγο αυτό, ο αρμόδιο αντιδήμαρχο του Ηρακλείου Πέτρο Σινιωτάκη συναντήθηκε σήμερα το πρωί με του χονδρέμπορε των ψαριών στη νέα δημοτική Λαχαναγόρα, όπου βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή, καθώ η δημοτική αρχή κάνει προσπάθειε για να δημιουργήσει εκεί μια σύγχρονη χθιόσκαλα και να δώσει ένα τέλο σε ένα πρόβλημα 40 χρόνων. Ότι όλοι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν μα ευχαριστεί καθόλου. Ο Δήμος Ηρακλείου, η παρούσα δημοτική αρχή, από την πρώτη στιγμή ήρθε σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική των κυρώσεων, της επιβολής οποιαδήποτε νομοθεσίας και νομιμότητας και να μπούμε στη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Βεβαίως θέλουμε να λειτουργήσουμε σε νόμιμα πλήρως πλαίσια, βεβαίως να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά θέλουμε να βρούμε μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο με όλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι είναι οι ψαρέμποροι, είναι οι λαχανέμποροι, είναι οι πολίτες οι οποίοι υφίστανται αυτή την κατάσταση την οποία θεωρούμε απαράδεκτη και γίνει όλη η πόλη του Ηρακλείου. Και έχει γίνει το πρώτο και μεγάλο σημαντικό βήμα. Που ποιο είναι αυτό? Η δυσκολία όλη ήταν να βρεθεί ο χώρος. Πού θα εγκαταστήσουμε αυτές τις εργασίες, αυτή τη διαδικασία της πώλησης χονδρικής ηχθείου αλλιευμάτων. Φαίνεται λοιπόν από όλες τις λύσεις τις οποίες είχαμε και εξετάζαμε ότι αυτή που πληρεί άριστα όλες τις προδιαγραφές είναι εδώ στο χώρο της Λαχαναγοράς που βρισκόμαστε, σε ένα κτίριο 625 τετραγωνικών που έχει κατασκευαστεί για να είναι ψυγείο. Τεχνικά λοιπόν πληρεί τις προδιαγραφές και ήδη έχουμε προμελέτες που ξέρουμε πόσο θα κοστίσει η μετασκευή και είμαστε σε φάση, ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει και μελετάνε το τεχνικό κομμάτι της υλοποίησης της μετασκευής του χώρου του ψυγείου το οποίο έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Ενώ σε αυτό το εγχείρημα είναι σύμφωνοι όλοι οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης. Γιατί όχι, αν μας δώσει τους χώρους, φυσικά και συμφωνούμε. Φυσικά και θα είναι για όλους καλύτερο. Και για τους ανθρώπους που μένουν και για τους επαγγελματίες που είμαστε εμείς. Ωστόσο, τονίστηκε πως παρά το ότι έχει βρεθεί λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι μεγάλες και η Δημοτική Αρχή κάνει προσπάθειες για να τις μειώσει στο ελάχιστο.